Evelyn. Λοιπόν, Νατάσα μου, πολύ ωραία είσαι. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το πανοφόρι αυτό που το έχεις βάλει από μέσα και κάπως νιώθω ότι το έχω κάνει κι εγώ σήμερα αυτό. Όχι, δεν βλέπετε με καταπιέζει. Εγώ νιώθω έτοιμη να σκάσω αυτή. Δεν βλέπετε εδώ πέρα, δεν μπορώ. Νιώθω ότι θα σκάσω. Με καταπιέζει πάρα πολύ το πάνω μέρος. Δεν το βλέπετε. Έτοιμο να εκραγεί είναι. Μα τώρα πραγματικά, ειλικρινά. Μονόπρακτο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ωραία. Ναι. Το έχουμε. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Ωραίο πουκάμισο, ωραίο το από πάνω. Τι είναι, τζάκετ είναι ή είναι πουκάμισο και το τζιν. Αυτό. Ναι. Τζάκετ. Α, τέλεια. Πολύ ωραία το έχεις βάλει. Αυτό που έχω κάνει εδώ. Πολύ ωραίο και αυτό. Δεν μου αρέσει το φουλαράκι στο λαιμό. Θα μπορούσες, γιατί το συγκεκριμένο είναι για άλλη χρήση, θα μπορούσες να έχεις βάλει κάτι άλλο. Σαν ιδέα το φουλάρι μου αρέσει. Το συγκεκριμένο δεν μου κάνει γι' αυτό. Τα σκουλαρίκια δεν μου ταιριάζουν. Η τσάντα μου ταιριάζει, η ζώνη μου ταιριάζει, τα παπούτσια άσχετα. Βάλτε, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπω. Τελευταία θα βγαίνω πάντα, έτσι πώς το πάμε. Εγώ δεν θα βάλω βαθμό γιατί από πίσω δεν συμμετέχει η κατάσταση ή μπορεί να συμμετέχει. Θα βάλω βαθμό γιατί αν μου αρέσει ή όχι. Εντάξει. Τρία. Αχ, τελικά η προσπάθεια ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Λάκη. Ναι. Τα κορίτσια που σου είπαν ότι εδώ επάνω είναι φορτωμένο. Τώρα μην κοιτάς την Εύελιν που σου λέει μπράβο, γιατί έχει μια μεσούλα τέτοια είναι, και μπορεί να βάλει μέσα ακόμη και παλτό και να είναι τέλειο. Μια γυναίκα η οποία έχει ένα κιλάκι παραπάνω, να βάζει τώρα ένα μπουφάν τζιν με πουκάμισο μέσα στο micro shorts, είναι λιγάκι δυσανάλογο. Το εγκλώβησες με λίγα λόγια και μετά φοράς και το φουλάρ, νομίζω ότι ομιγέννητο, είχες κάτι κρύωμα και λες κάτσε. Μήπως μας φέρει και κανένα σκάφος και πάμε μέχρι Ίδρα και έχει και το αεράκι εκεί πέρα. Βάλω και το φουλάρι. Γιατί όχι. Ναι, αλλά δεν μου πεις ότι είμαι προοπτική κρουαζιέρα. Δεν ξέρω. Κάτσε να σβήσω να αλλάξω το βαθμό γιατί τον είχα βάλει από πριν. Να περάσεις τέλεια και να πιεις ωραία μπελίνη. Ευχαριστώ πολύ. Τι λες να γίνει με τον κύριο Κουδουνάρη τώρα. Τον βλέπω λίγο σκεπτικό, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει το δίκαιο. Το δίκαιο ποιο είναι? Αυτό που κρίνεται εσύ. Εσύ δεν κάνεις το δίκαιο να πεις γιατί Ζέτα μου βάζεις 4, είναι αυτή η εμφάνιση για 4. Δεν είδα για τα τεσσάρια στη Σίμω και Ζέτα να πάνε κανένα παράπονο. Αν δεν υπήρχαν και τα τεσσάρια, θα ναι. Πάτω ένα τελείως. Δηλαδή... Άλλο λέω εγώ. Ναι. Δεν είδα για τους μεγάλους βαθμούς να πεις βρε κορίτσια, τυφλές είστε, δεν βλέπετε. Είναι αυτή η εικόνα για 4. Μου αρέσει όμως με τόσα λάθη. Να σας πω, μπήκανε 4 σε άλλες εικόνες που δεν ήταν. Οπότε... Μην μου λες μπήκα σε άλλες. Εγώ τώρα μιλάω για σένα ναι. Και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις εσύ τη χαμηλή βαθμολογία. Την υψηλή και δεν, γιατί δεν την αντιμετωπίζεις κάπως. Γιατί μου αρέσω. Μου αρέσει το. Τι αρέσει και η βαθμολογία. Λοιπόν. Εμένα μου αρέσει αυτό το look. Και εμένα. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα σκουλαρίκια, καθόλου τα μαλλιά και καθόλου τα παπούτσια. Η τσάντα... Μ' αρέσει. Εμένα όχι. Τα σκουλαρίκια σ' αρέσουν. Πολύ. Εμένα όχι. Ούτε και αυτό που έχεις στο χέρι. Μ' αρέσει μόνο η βάση του look που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα πιο χοντροκομμένα παπούτσια να φοράς. Και αυτά τα σκουλαρίκια βεβαίως δεν φοριούνται επίσης με αυτό το look. Α, κάτι υποψιάζω. Ωχ, ευχαριστώ. Καλά πήγε. Καλά πήγε. 9,3 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Νατάσα.